έχουμε κοντά μας τον Πόλια, τον προπονητή του Περαμαϊκού. Πραγματικά σήμερα μέχρι το 80-43, θέλω να μου πεις πως το είδες στο παιχνίδι και αν περίμενες, και αν περίμενες ότι η Δάφνη θα κατέβαινε έτσι τόσο δυνατά. Ξέραμε ότι η Δάφνη ήταν μια καλή ομάδα. Την είχατε αντιμετωπίσει την προηγούμενη εβδομάδα ο ΑΟΠ Πειραιάς. Την κέρδισε 1-0 το αποτέλεσμα που ήταν το 1-0 το τελικό. Εμείς δεν ήμασταν όλοι. Είχαμε κάποιες απουσίες λόγω τραυματισμού, λόγω υγείας και δουλειάς. Αλλά μπήκαμε στην αρχή σοβαρά. Προηγηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Μετά όμως χαλαρώσαμε πάλι. Δεχτήκαμε την ισοφάριση, χάσαμε πέναλτι. Ανεβάσαμε πάλι τους ρυθμούς. 1-4. Προηγηθήκαμε πάλι σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πάλι, επειδή το σκορ ήταν λίγο με 2-3 γκολ διαφορά, δεν ήμασταν τόσο καλοί. Αυτά πρέπει να κοιτάξουμε στην πορεία, στη συνέχεια, γιατί έχουμε άλλο ένα παιχνίδι πρωταθλήματος με τους αλαμινομάχους. Μετά από εκεί πέρα έχουμε ρεπό και ξεκινάει καινούργια χρονιά. Θα έρθουν κάποια παιδιά, κάποιες μεταγραφές που έχουμε μιλήσει, να έρθουν στην ομάδα, να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ομάδα. Και από εκεί πέρα θα, στο τέλος πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς αυτοί που θα παραγγελίσουμε την πρώτη θέση. Δίκαια η νίκη. Δίκαια, πολύ δίκαια. Ναι. Θέλω να μου πεις, έχεις τραυματισμούς? Στο σημερινό παιχνίδι όχι. Όχι, γενικά δεν έχει. Έχουμε τραυματισμούς. Είχε δα ότι είχε ο Πάγκος, είχε λήψεις. Έχει πάρα πολλές λήψεις. Έχουμε το Σμαθάρι, έχουμε τον Μαγδαλόπουλο. Είναι ο Παπαμιχάηλ, ο οποίος έπαιξε σήμερα, αλλά και αυτός ήταν τραυματίας. Ο τραυματοφύλακα μας ο άλλος, ο Γαϊτανιός, και αυτός τραυματίας. Ναι. Είχαμε πολύ τραυματισμούς. Έρχεται ένα επόμενο παιχνίδι, είσαστε έτοιμοι? Πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα η ομάδα θα είναι έτοιμη. Δηλαδή θα γυρίσουν όλοι αυτοί τα παιδιά και θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί για να πάρουμε αυτή τη θέση. Θέλω να μου πεις, αυτή η νίκη πού την αφιερώνεις? Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στα παιδιά. Αυτοί δουλεύουν, αυτοί είναι στο ποδόσφαιρο. Συν ότι ο κόσμος της ομάδας που είναι κοντά στο Περαμαϊκό, που έρχεται σε κάθε παιχνίδι και σήμερα, επειδή το παιχνίδι το θεώρησε εύκολο ο κόσμος μας, δεν ήρθε τόσο κοντά. Αλλά στο Πέραμα έρχεται και βοηθά τον κόσμο και θα έρθει ακόμα πιο πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Πόλια, καλή συνέχεια. Θα μας ο Σπύρο Παρίσι, θέλω να μου πεις πώς είδες το σημερινό παιχνίδι απέναντι στην Δάφνη. Ήταν ένα εύκολο παιχνίδι, το κάναμε εύκολο εμείς. Αν και στις προπονήσεις δεν ήμασταν όπως έπρεπε. Καταφέραμε όμως να κερδίσουμε το παιχνίδι και να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο παρότι τις έλλειψεις που είχαμε. Περίμενες ότι η Δάφνη θα αντιδράσει έτσι? Όχι, δεν το περιμέναμε να αντιδράσει έτσι, είναι η αλήθεια αυτή. Γιατί μέχρι το 80 ήταν 4-3. Μέχρι το 80 ήμασταν 4-3, αλλά από εκεί και πέρα πήραμε μπροστά και καθαρίσαμε το παιχνίδι. Είσαι ευχαριστημένος από τη δικιά σου απόδοση? Κατάφερα να βάλω 3 γκολ και ναι, είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση. Άρα έκανες και το hat-trick, έτσι? Έκανα και το hat-trick. Το κάνεις κάθε Κυριακή αυτό? Προσπαθώ να δίνω το καλύτερο μου αυτό. Σκοράρω, ναι, κάθε Κυριακή. Σε μία δόση ο προπονητής σου φωνάζει γιατί δεν έσπασε την μπάλα. Έχει δίκιο σε αυτό, ναι, πρέπει να τη σπάσω εκεί. Ήταν σωστό αυτό μου. Αλλά ήθελα να κάνεις το hat-trick. Ήθελα να κάνω το hat-trick. Πού αφιερώνεις την νίκη? Για την ομάδα, δε. Και τα γκολ τα 3 που τα αφιερώνεις. Στον κόσμο, του Περαμαϊκού. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Κοντά μας ο Φανατζή Μιχάλη του Περαμαϊκού. Θέλω να μου πεις πώς το είδες το παιχνίδι με το σημερινό και αν το περίμενες έτσι. Εντάξει, το παιχνίδι το περιμέναμε κάπως πιο εύκολο, η αλήθεια είναι. Ναι. Είχαμε κάποιες ελλείψεις. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Παρά το μεγάλο σκορ, δεν δείξαμε αυτά που θέλαμε να δείξουμε. Είχαμε ένα καλό πρόσωπο. Συνεχίζουμε για τα υπόλοιπα, στα υπόλοιπα παιχνίδια, να κάνουμε κάτι καλύτερο, να βγούμε πρώτοι στο πρωτάθλημα, γιατί αυτό είναι ο στόχος μας, και να ανέβουμε εκεί πέρα που ο Περαμαϊκός αξίζει. Είσαι ευχαριστημένος από την απόδοσή σου? Από την απόδοσή μου σήμερα, ναι, είμαι ευχαριστημένος. Είσαι ευχαριστημένος. Πού αφιερώνεις η νίκη σου? Δεν το έχω σκεφτεί. Στον Περαμαϊκό. Ευχαριστώ, πάρα καλά. Thank you.